Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, έξω από τη Μητρόπολη Αθηνών, ψάλλει το Χριστός Ανέστη και ο Αττικός Ουρανός γεμίζει πυροτεχνήματα. Λόγω κορονοϊού, η χώρα μας γιόρτασε την Ανάσταση του Κυρίου 3 ώρες νωρίτερα, στις 9 το βράδυ. Αυτό ωστόσο δεν πτώησε τους πιστούς που γέμισαν τις εκκλησίες, πήραν το Άγιο Φως και παρακολούθησαν την ακολουθία της Αναστάσεως. Τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας, εκατοντάδες πιστοί παρακολούθησαν την Ανάσταση στον Ιερό Ναό της Αγίας Μαρίνας. Είναι χαρακτηριστικό ότι λίγα λεπτά μετά το χαρμόσυνο μήνυμα, όλοι αποχώρησαν για να πάνε στα σπίτια τους. Στις περισσότερες εκκλησίες, οι πιστοί φορούσαν μάσκες και κρατούσαν αποστάσεις. Σε άλλες όμως, ο κόσμος ήταν τόσο πολύς που ήταν αδύνατο να μην συγχρονιστεί. Όντως, κατά άνοιξη με τόσο πολύ κόσμο, εγώ δεν το περίμενα. Υποτίθεται ότι ήρθαμε εδώ, μήπως είναι λίγο πιο άνετα. Στους Αγίους Ισιδώρους του Λυκαβητού, αμέσως μετά το Χριστός Ανέστη, οι ιερείς έκλεισαν τις πόρτες για τους πιστούς για να μην γεμίσουν το εκκλησάκι όπως κάνουν κάθε χρόνο. Δευτερόλεπτα μετά τις 9 το βράδυ, τα βεγγαλικά έκαναν τη νύχτα μέρα. Σε δεκάδες ταράτσες της Αθήνας εξφενδονίζονταν πυροτεχνήματα, ενώ ακούγονταν κανονιοβολισμοί από το βράχο του Λυκαβητού. Επί 4 ολόκληρα λεπτά, το λιμάνι του Πειραιά φωτιζόταν από δεκάδες πυροτεχνήματα, με τα πλοία να ασφυρίζουν την Ανάσταση του Κυρίου. Στη Θεσσαλονίκη, πιστοί κατέκλυσαν τον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας στο κέντρο της πόλης. Χριστός Ανέστη σε όλο τον κόσμο, υγεία να έχουμε πάνω απ' όλα. Πολύ χαρούμενοι είμαστε γι' αυτό. Είναι λίγο διαφορετικά, αλλά πολύ καλύτερα από πέρσι. Πολλοί γιόρτασαν από τα μπαλκόνια, κρατώντας αναμένα κεριά, παρακολούθησαν δεκάδες πυροτεχνήματα. Με πολλά πυροτεχνήματα η Ανάσταση στην Τρίπολη, όπου κρατούσαν όσο το δυνατόν μεγαλύτερες αποστάσεις τόσο οι πιστοί όσο και η μπάντα της πόλης. Σε πανηγυρικό κλίμα η Ανάσταση στο Άργος, όπου έλαμψε όλη η πόλη από τα εντυπωσιακά βεγγαλικά. Με λιγότερους πιστούς φέτος σε ψάλλει το Χριστός Ανέστη στα κημητήρια του Αγίου Γεωργίου στην Κοζάνη. Κάθε χρόνο οι Κοζανίτες πηγαίνουν στα μνήματα των δικών τους ανθρώπων και με αναμένες λαμπάδες και κόκκινα αυγά προσδοκούν Ανάσταση νεκρών. Με θρησκευτική λαμπρότητα γιόρτασαν την Ανάσταση στην ανάληψη της Χερσονήσου. Στα Ανόγια πάλι αναδίωσαν το έθιμο του καυσίματος των 5 αρφανών, του Ιούδα δηλαδή, μεταφέροντας έτσι το χαρμόσυνο μήνυμα της Ανάστασης. Πιστοί στο ραντεβού τους και στη Χίο, στις 9 γιόρτασαν με λαμπρότητα την Ανάσταση και στις 12 τα μεσάνυχτα ξεκίνησαν οι ρουκέτες, οι οποίες φέτος άλλαξαν στόχο. Δεν κατευθύνονταν στα καμπαναριά του Αγίου Μάρκου και της Παναγίας της Ερυθιανής, αλλά πήγαιναν ψηλά, σχηματίζοντας μια βροχή από αστέρια.